4, 20 Ξάνθη 1-2 και Εργοτέλης Πανετολικός 0-5. Η Ξάνθη λοιπόν στους 9 με το απόλυτο, Πανετολικός στους 6, ο Πανσεραϊκός στους 3 και ο Εργοτέλης έμεινε στο 0. Μια Ξάνθη που πήρε την νίκη με 2-1 χάρη σε γκολ τον Κάστρο και Ορφανίδη στην έδρα του Πανσεραϊκού και ολοκλήρωσε μάλιστα την αναμέτρηση και εδώ έγκυται αν θέλετε η είδηση για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς. Ολοκλήρωσε λοιπόν η Ξάνθη την αναμέτρηση με 8 ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής. Ανάπτυξη από τα πλάγια τώρα με τον Τσοκάνη, παίκτες του Πανετολικού. Θα καλύψει την τελευταία στιγμή ο Απόστολος Δουλγεράκης. Λιδάκης με τον Μανουσάκη. Η κόντρα ευνοεί τον Σενεγαλέζο, τον Ντιαγέ. Λάθος από τον Δουλγεράκη. Μπεχαράνο. Γύρισε παράλληλα το σούτ και το 1-0 για τον Πανετολικό από τον Μάρκος Παύλο Γκόμες. Μετά από το λάθος του Δουλγεράκη, ο αρχηγός του Πανετολικού βρίσκει τον τρόπο με αυτό το πλασέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, νικώντας τον Χανιωτάκη. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για το θεσμό του κυπέλου Ελλάδος, αλλά και τα τρία παιχνίδια για μας είχαν χαρακτήρα προετοιμασίας. Προετοιμασίας να μπορέσουμε να καταφέρουμε την ομάδα μας, να την κάνουμε καλύτερη. Δυνατές μονομαχίες και πάσα για τον Δίας που έχει περάσει δεξιά. Θα κάνει την παλιά ευκαιρία και η μπάλα στα δίχτυα. Το 0-2 για τον Πανετολικό με τον Φάρλεϊ. Για να δούμε τον Κλέσιο Δημήτρη. 0-3 από τον επιθετικό από την Μοζαμβίκη. Δείτε ξανά πως κατάφερε να κλέψει ο Ντίας και στην συνέχεια ο Κλέσιο να ολοκληρώσει με την προσωπική του ενέργεια, πλασάροντας ιδανικά τον Χανιωτάκη για το τρίτο τέρμα της ομάδας του Αγρινίου. Ο Πανετολικός πέτυχε τα τρία τέρματα εκμεταλλευόμενος τα λάθη των αντιπάλων αλλά και την εμπειρία. Ευκαιρία για τον Μάζουρεκ, 0-4. Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε, παρόλο που το σκορ δείχνει να είναι βαρύ για την αντίπαλη ομάδα, δεν αντικατοπτρίζει ίσως την εικόνα του Εργοτέλη στο πρώτο ημίχρονο. Περέιρα. Βαθιά μπαλιά, ο Φάρλεϊ Ρόζα έτοιμος για το σούτ. Η μπάλα out πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Χανιωτάκη. Δεν υπάρχει offside. Οριστερά ο Βιέρα για τον Μάζουρεκ που κάνει το σούτ. Η κόντρα ευνοεί τον Κλέσιο. 5-0.